Εσύ είσαι πάντα παρόν στις εκδηλώσεις, τώρα και ο έτερος, επειδή έχει και τα παιδιά εδώ πέρα. Κυρία Σχολική Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, θυμάται πάντα τις εκδηλώσεις μας. Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων δεν έχω να πω λόγια, γιατί οι πράξεις σας υπερβαίνουν τα λόγια. Πρέπει όμως να ξανατονίσω ότι καταφέρατε να φέρετε όλους τους γονείς στο σχολείο και το σημαντικότερο να το αγαπήσουν και να προσφέρουν ανιδιοτελώς ό,τι μπορεί ο καθένας. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αποχαιρετούμε σήμερα γιατί από το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο δεν αποχωρίζεται κανείς 35 δυναμικές προσωπικότητες και ένα ισχυρότατο σύνολο το οποίο διακρινόταν και θα συνεχίσει να διακρίνεται από τη διάθεση διαμόρφωση αλλά και δημιουργία. Και μιλάω για μοναδικές προσωπικότητες και δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί όταν λέμε μοναδικό κάτι στην εκπαίδευση δεν εννοούμε μόνο το μαθητή που γράφει την καλύτερη έκθεση ή λύνει τη δυσκολότερη άσκηση, αλλά και το χαμόγελο, το ήθος, τη συμπεριφορά, τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν τα παιδιά μας σε όλους τους τομείς, αθλητισμό, χορό, μουσική, ζωγραφική. Και αυτοί οι 35 μαθητές μπορούν και τα έχουν όλα αυτά. Και θα σας το πω στη συνέχεια, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα. Οφείλω να ομολογήσω όμως, γιατί το πρωί που ήμασταν μαζί με τους μαθητές, αναπολούσαμε τη μέρα που ήρθαν εδώ, πολύ μικροί, με πολλά προβλήματα, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, αλλά και όσους εργάζονται εδώ, γιατί ο καθένας πρόσφερε πάρα πολλά για να νιώθουμε σήμερα τόσο ευτυχείς και τόσο σίγουροι για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί λέω ότι μιλάμε για ένα ξεχωριστό σύνολο. Θα σας πω μόνο για την κοινωνικότητά τους. Πηγαίνω με εκκλησιασμό. Τελευταίοι και με ιόβια υπομονή θα πάρουν τη Θεία Μετάληψη. Σε οποιαδήποτε διδακτική επίσκεψη και αν πήγαμε, δεχτήκαμε εύσημα. Σε δημιουργικές επισκέψεις, οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι εκτός από το προγραμματισμένο, δημιούργησαν τα παιδιά και άλλα που ούτε καν τα είχαν φανταστεί. Μιλάμε λοιπόν για παιδιά που όχι απλά μπορούν να πάνε αύριο στην άλλη σχολική βαθμίδα, στο γυμνάσιο που είναι δικό τους, γιατί θα βρουν τους παλιούς συμμαθητές, αλλά μπορούν να στηθούν επάξια στην κοινωνία σε οποιονδήποτε τομέα. Μιλάμε παιδιά που ξεχωρίζουν για τις γνώσεις. Στους δύο τελευταίους μαθηματικούς διαγωνισμούς, στο παιχνίδι και μαθηματικά συμμετείχαν όλοι, στα μαθηματικά της φύσης και της ζωής συμμετείχαν οι 27 από τους 35. Όταν μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για καθολική συμμετοχή τόσο στα ατομικά όσο και τα ομαδικά αθλήματα. Το χορό θα τον απολαύσετε. Τη μουσική θα την ακούσετε, μια και αποτελήσαν τη χοροδία του σχολείου για χρόνια μαζί με τον δάσκαλό του, τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Κώστα. Αλλά υπερέχουν και ξεχωρίζουν και στη ζωγραφική, που αν μπορούσαμε να πουλήσουμε τους πίνακες δεν θα είχαμε ανάγκη τη Σχολική Επιτροπή. Μιλάμε λοιπόν για ένα τμήμα, για μια τάξη η οποία ξεχώρισε σε όλους τους τομείς. Ένα πράγμα μου τρομάζει μόνο, και αν και βλέπω απέναντι την κυρία Θεοδούλα, με την οποία κάθε χρόνο προς τιμή της και την ευχαριστώ ιδιαίτερα, κάνει πρόγραμμα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το τόσο σημαντικό διαδίκτυο
είναι πλέον τόσο επικίνδυνο και απρόβλεπτο και δεν ξέρουμε πού μπορούν να οδηγήσει. Αυτό μόνο με τρομάζει για τα παιδιά μας και εκεί θέλω να υπιστήσετε την προσοχή σας. Εύχομαι στα πολύ άξια αυτά παιδιά υγεία, πρόοδο, δύναμη και καλή τύχη. Σε όλους σας υγεία, ευτυχία και καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ.